Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 3η 21 Φεβρουαρίου και σας καλωσορίζουμε στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας σε τίτλους. Συνεχίζει τη διαμαρτυρία κατοίκων σε πυρόβλητα χωριά του Δήμου Πύργου του 2021, όπου μέχρι σήμερα δεν έχουν αποζημιωθεί για τις καμένες περιουσίες τους. Το πρόβλημα με το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικος δεν λύνεται, με αποτέλεσμα να εξαντλείται η υπομονή τους, την ώρα που λαμβάνουν μόνο διαβεβαιώσεις, δίχως αντίκρισμα. Κρατούμενος στην αστυνομική διευθυνσιλίας παραμένει ο 65χρονος, ο οποίος κατηγορείται από 22χρονη για απόπειρα βιασμού της. Τη μετέφερε στο σπίτι στην περιοχή των Κρυσταίνων και σε μια ερημική περιοχή αποπειράθηκε να τη βιάσει, σύμφωνα με την καταγγελία. Ξεκίνησαν από σήμερα στην ειδική πλατφόρμα οι αιτήσεις για το Market Pass. Περισσότερες από 10 έμπαιναν στο σύστημα το δευτερόλεπτο κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας. Όλα τα στοιχεία της πρώτης ημέρας και οι συμβουλές των ειδικών για τους καταναλωτές. Έντονα διαμαρτύρονται και πάλι ελαιοπαραγωγοί από τα χωριά Βαρβάσενα, Κολύρη και Λαμπέτη του Δήμου Πύργου, οι οποίοι παραμένουν εκτός αποζημιώσεων μετά την καταστροφή που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021. Το πρόβλημα έχει να κάνει με το δορυφόρο Κοπέρνικο, ο οποίος δεν έχει καταγράψει τις καμένες εκτάσεις στις συγκεκριμένες κοινότητες και άφησε 220 οικογένειες χωρίς αποζημίωση. Οι ελαιοπαραγωγοί ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αδικίας, αφού η ζημιά που έχουν υποστεί είναι μεγάλη και σίγουρα επηρεάζει και το μέλλον τους. Έντονη εξακολουθεί να είναι η δυσαρέσκεια των ελαιοπαραγωγών από τα χωριά Βαρβάσενα, Κολύρη και Λαμπέτη του Δήμου Πύργου, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός αποζημιώσεων μετά την καταστροφή που υπέστησαν οι καλλιεργίες τους από τις φωτιές του Αυγούστου του 2021. Αν και οι ίδιοι είχαν λάβει διαβεβαιώσεις ότι θα αποζημιωθούν κανονικά, στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής, δύο μήνες μετά το νέο έτος και ακόμα δεν έχουν δει καμία εξέλιξη στην υπόθεσή τους. Υπάρχει σοβαρότητα το πρόβλημα με τις αποζημιώσεις, τις οποίες μόνοι μας, έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα έχει να κάνει με το σύστημα Κοπέρνικος, το οποίο ενώ το ξέρουν, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ προσωπικά με το θέμα, έχω απευθυνθεί σε βουλευτές, έχω βουλευτεί σε όλους τους φορείς, το μόνο που μας έχουν πει είναι θα τακτοποιηθείτε. Έχω εδώ όλες τις εξαγγελίες τις οποίες έχουν κάνει οι κατατόπους βουλευτές, οι οποίοι ξεκινάνε από τον Ιούνιο του 2020. Αναρωτηθήκαμε γιατί δεν είμαστε μέσα στις πληρωμές και από ψάξιμο σε ψάξιμο μάθαμε ότι το σύστημα Κοπέρνικος δεν μας έχει συμπεριλαμβάνει μέσα στην πυρόπληκτη περιοχή. Το πρόβλημα των πληγέντων εντός πύργου έχει να κάνει με την καταγραφή των ζημιών από τον Ευρωπαϊκό Δορυφόρο Κοπέρνικο, από τον οποίο δεν έχουν σταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο οι καμένες εκτάσεις στις συγκεκριμένες κοινότητες. Βλέπουμε ότι αδιαφορεί η πολιτεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει φράγκο. Κανένας, ειδικά από Βαρβάσανα, Κολύρη, Λαμπέτη, δεν έχει πάρει κανένας. Ούτε την προκαταβολή. Τίποτα ακόμα, όχι. Ούτε δραχμή. Δεν πήρε κανείς χρήματα. Ούτε οι επαγγελματίες αγρότες, ούτε του ειδικού καθεστώς που είχαν πει ότι θα πάρουν κι αυτοί. Αποτέλεσμα, η παραγωγή της Αρχαίας Ολυμπίας να έχουν λάβει τις αποζημιώσεις τους και οι 220 οικογένειες πληγέντων του πύργου να περιμένουν ακόμα. Αν και το θέμα ήταν να λυθεί μέχρι το τέλος του 2022, μέχρι και σήμερα δεν έχουν λάβει καμία διαβεβαίωση ότι θα λάβουν και αυτοί όσα δικαιούνται. Καμία άλλη απάντηση. Μέχρι και μηνύματα μας έχουν στείλει ότι από την τάδη ημερομηνία θα ξεκινήσει η πληρωμή και ακόμα τίποτα. Όλο στο τάξιμο είναι. Οι τοπικοί παράγοντες εδώ πέρα δεν έχουν ενδιαφερθεί καθόλου. Σε εμάς δεν πήρε κανένας. Γιατί λέει ευθύνη ο δορυφόρος. Και έχουμε ρίξει εκεί το βάρος σε ευθύνη ο δορυφόρος. Μέχρι σήμερα οι πληγέντες ελαιοπαραγωγή της Αρχαίας Ολυμπίας έχουν λάβει την προκαταβολή από το περασμένο Πάσχα και εξόφληση μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων. Αυτός είναι ο λόγος που οι πυρόπληκτοι του πύργου ζητούν την άμεση αποκατάσταση της αδικίας που έχουν υποστεί, αφού η ζημιά στις περιουσίες τους είναι μεγάλη και επηρεάζει σίγουρα και το μέλλον τους. Λείπει από το στέρημά τους, από αυτό ζουν οι περισσότεροι. Δεν τους σέβονται καθόλου. Ήδη από τον περασμένο Ιούλιο πέρασε γεωπόνος εκτιμητής του ΕΛΓΑ και κατέγραψε τα καμένα ελαιόδεντρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οικογένειες των πληγέντων ελαιοπαραγωγών στα χωριά του πύργου έχουν ήδη χάσει το αγροτικό τους εισόδημα τόσο για το 2021 όσο και για το επόμενο έτος, αφού οι ελαιόνες τους καταστράφηκαν ολοσχερώς. Τουλάχιστον την προκαταβολή όπως πήραν και άλλοι. Δηλαδή, τι είμαστε, πολίτες δεύτερης κατηγορίας εμείς. Ακόμα και τώρα, σχεδόν 2 χρόνια μετά, δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας από τους τοπικούς παράγοντες να μπορέσουμε έστω να πάρουμε την προκαταβολή που μας αναλογεί. Έστω αυτό.
με μηδέν προκαταβολή δύο χρόνια τώρα. Πώς θα φτιάξει ο κόσμος τα κτήματά του, τα λιοστάσια του, θα τα ξαναπαναφέρει. Έχουν περάσει και οι έλεγχοι του ΕΛΓΑ, έχουν περάσει οι γεωπόνοι, έχουν κάνει τις εκτιμήσεις τους και μπορούν να πάρουν στοιχεία από εκεί και έτσι να δώσουν προκαταβολή και σε αυτούς. Νέες αντιπυρικές ζώνες δημιουργεί στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας στο Δασαρχείο Πύργου, με τις εργασίες να εκτελούνται σε μια έκταση 2.000 στρεμμάτων. Οι νέες αντιπυρικές και η επέκταση των υφιστάμενων αποτελούν το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στην ευρύτερη περιοχή της Ολυμπίας την τελευταία 20ετία, αφού οι τελευταίες αντιπυρικές ζώνες είχαν διανοηθεί το μακρινό 2004. Οι εργασίες εκτελούνται από 95 άτομα και 5 εξειδικευμένα συνεργεία με τη συνοδεία ειδικών μηχανημάτων. Λίγους μήνες πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και το Δασαρχαίο Πύργου δημιουργεί νέες αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. Πρόκειται για έργο δημιουργίας νέων αντιπυρικών ζωνών, η διαπλάτηση των υφιστάμενων, προκειμένου να αποτραπεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο επέκταση τυχόν πυρκαγιάς. Βρισκόμαστε στο χώρο εδώ που γίνεται το ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντινέρο 2 και αφορά τον καθαρισμό 2.000 στρεμμάτων υπορρόφου βλάστησης χαλεπίου πεύχης και ατομικοποίηση της χαλεπίου πεύχης σε ύψος τουλάχιστον 3 μέτρων. Από ό,τι βλέπετε, υπάρχοντες αντιπυρικές λωρίδες διαπλατείνονται. Στη φάση που είμαστε, απομακρύνεται η φυσική βιομάζα και αυτή με ειδικό μηχάνημα θρηματίζεται έτσι ώστε να μπορέσει να, μια ζώνη δηλαδή των 10 μέτρων να γίνει 30 μέτρα, προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργηθεί ένας χώρος άμυνας απέναντι στην ανάπτυξη μιας δασικής πυρκαγιάς. Σε μια περιοχή που έχει δοκιμαστεί έντονα κατά το πρόσφατο παρελθόν από τις πυρκαγιές, την Αρχαία Ολυμπία, εκτελούνται εργασίες διάνοιξης ζωνών που είχαν να γίνουν και μάλιστα όχι σε αυτό το μέγεθος. Από το μακρινό 2004. Το επόμενο στάδιο θα είναι η συντήρηση του οδικού δικτύου, η οποία θα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα γίνει μετά τα μέσα Απριλίου, να έχουν τελειώσει και οι βροχές, έτσι ώστε να έχουμε ένα δίκτυο αντιπυρικών λωρίδων, αντιπυρικών δρόμων, τουλάχιστον 30 με 40 μέτρα, ικανό να μπορέσει να διαχειριστεί τον περιορισμό μιας πυρκαγιάς και βέβαια την ανάπτυξη μιας πυρκαγιάς. Για το λόγο αυτό, στα σημεία όπου εκτελούνται τα έργα στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, εργάζονται πυροτοδό συνολικά 5 συνεργεία με περίπου 95 άτομα προσωπικό και φυσικά με την ενίσχυση ειδικών μηχανημάτων. Ήδη έχουμε υποβάλει και δεύτερο πρόγραμμα προκειμένου την επόμενη χρονιά να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτά τα έργα, γιατί το κομμάτι από την Αρχαία Ολυμπία και μέχρι τον Ερήμανθο ποταμό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει καεί τα τελευταία 60, 50, 70 χρόνια, ανάλογα δηλαδή την περιοχή, γιατί κάποια έχουν καεί το 1998. Τα περισσότερα όμως δεν έχουν καεί και είναι παρθένα τουλάχιστον τα τελευταία 80 χρόνια. Άρα ευελπιστούμε αυτό, αν μπορέσουμε και το συνεχίσουμε. Ο πρώτος πάντως παράγοντας που θα πρέπει να επαγρυπνεί για τον καθαρισμό και την ασφάλεια των εργασιών μέσα σε δασώδεις περιοχές είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι των χωριών, αφού για τις φωτιές σε μεγάλο ποσοστό ευθύνεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Αν οι ίδιοι εδώ οι κάτοικοι δεν έχουν καθαρά τα λιοστάσια τους, τους ελαιώνες τους, τα αμπέλια τους και δεν είναι οι ίδιοι να αφουγκράζονται το κίνδυνο, δεν κάνουμε τίποτα. Κρατούμενος στην αστυνομική διεύθυνση Ηλίας, για να περάσουμε στο αστυνομικό μας δελτίο, παραμένει ο 65χρονος που συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού μετά την καταγγελία 22χρονης από τα Μακρύσια. Σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγγελθεί από την νεαρή κοπέλα, ο 65χρονος τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του πίσω στο χωριό τους, όμως σταμάτησε σε απόμερο σημείο όπου αποπειράθηκε να τη βιάσει, με την ίδια να αντιστέκεται και να καταγγέλει το περιστατικό στις αρχές. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί την Πέμπτη ο 65χρονος άνδρας που συνελήφθη το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου από αστυνομικούς του τμήματος Κρεστένων έπειτα από την καταγγελία 22χρονης γυναίκας, σύμφωνα με την οποία αποπειράθηκε να τη βιάσει. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα για απόπειρα βιασμού. Ο φερόμενος ως δράστης οδηγήθηκε την περασμένη Κυριακή στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας με τη σχηματιθήσα σε βάρος του δικογραφία και στη συνέχεια παραπέμφθηκε για να απολογηθεί στον αρμόδιο για την καταγγελία που τον βαρύνει σχετικά με την απόπειρα βιασμού σε βάρος της κοπέλας, αδίκημα που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, ενώ μέχρι τότε κρατείται στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας.
Σύμφωνα με την καταγγελία της 22χρονης κοπέλας, ο 65χρονος που έχει μακρινή συγγενική σχέση με την καταγγέλουσα φέρεται ότι αποπειράθηκε να τη βιάσει μέσα στο αυτοκίνητό του σε ερημική περιοχή στα Μακρύσια του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεσταίνων. Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, ο κατηγορούμενος και η 22χρονη είχαν μεταβεί από κοινού στον πύργο με το αυτοκίνητο του 65χρονου. Καθώς επέστρεφαν στα Μακρύσια, ο 65χρονος την οδήγησε σε ένα απόμερο μέρος, της έβγαλε τα ρούχα και επιχείρησε να τη βιάσει. Ωστόσο, η 22χρονη κοπέλα προέβαλε αντίσταση, αποτρέποντας τελικά τον κατηγορούμενο, ο οποίος στη συνέχεια φέρεται να της είπε να μην αποκαλύψει σε κανέναν το περιστατικό. Η νεαρή κοπέλα απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές της περιοχής, όπου κατήγγειλε το περιστατικό, ενώ για την υπόθεση στα πλαίσια της προανάκρισης παραγγέλθηκε και η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, στην οποία όμως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η 22χρονη αρνήθηκε να υποβληθεί. Στο οικονομικό πεδίο, φωτιά πήρε κατά το πρώτο 24ωρο της λειτουργίας της η πλατφόρμα του Market Pass. Με τις αιτήσεις για την οικονομική ενίσχυση να τίθενται σε εφαρμογή από το πρωί για τα 4 πρώτα νούμερα του αφημί. Από το πρωί της Τετάρτης ανοίγει πλέον για το σύνολο των πολιτών, ενώ χαρακτηριστικό της ζήτησης είναι το γεγονός ότι μέχρι τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης οι αιτήσεις έφτασαν τις 200.000. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με όλες τις κρίσιμες οδηγίες για την κατάθεση των αιτήσεων, αλλά και το πώς οι πολίτες βλέπουν το νέο επίδομα. Σε λειτουργία βρίσκεται ήδη η κατάθεση των αιτήσεων για το Market Pass μέσω του vouchers.gov.gr. Πρόκειται για την πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, με την οποία θα καλύπτεται μέρος του αυξημένου κόστου των νοικοκυριών για 6 μήνες και συγκεκριμένα από το Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο. Βοηθάει και πολύ κόσμο. Μάλιστα, θα βοηθήσει. Ασφάλως θα βοηθήσει. Ό,τι και να πάρει κανείς, καλό είναι. Αυτά είναι ημίμετρα. Υπάρχει φοβερή ακρίβεια. Δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Τα επιδόματα, αν δεν τα δώσουν, ο κόσμος θα υποφέρει. Να ανεβαίνουν οι τιμές των προϊόντων. Με ποια αιτιολογία? Η διαδικασία καταρχάς είναι απλή, γιατί όλα τα υπολογίζει το πρόγραμμα από μόνο του. Οι προϋποθέσεις όμως είναι ότι αν είναι κάποιος άγαμος θα πρέπει να έχει εισόδημα μέχρι 16.000 και μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2022 και αφορούσαν την προηγούμενη χρονιά, το 2021. Για οικογενειακό εισόδημα είναι 24.000, προσαυξανόμενο 5.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος. Η πρώτη μέρα της υποβολής ξεκίνησε με καταγγιστικούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι επιτρέπονταν αιτήσεις στο πρώτο 24ωρο μόνο για όσους έχουν αφημί που λήγει σε 1, 2, 3 και 4. Υπενθυμίζουμε ότι η ενίσχυση ανέρχεται στο 10% του μηνιαίου ύψους αγορών, ξεκινώντας από τα 22 ευρώ ανά μήνα για μονομελή νοικοκυριά, προσαυξανόμενο κατά 10 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Τα χρήματα θα δοθούν αρχές Μαρτίου. Είναι 22 ευρώ για τον άγαμο, 32 ευρώ όταν είναι οικογένεια με δύο άτομα, 42 όταν είναι ένα παιδί και πάει λέγοντας. Προφανώς, αν υπάρχουν κάποιοι δεν το λάβουν για κάποιο λόγο, θα μπορούν μέχρι και αρχές Μαΐου να υποβάλουν ένα αίτημα για επανεξέταση. Μεταξύ και σοβαρό και αστείο, τώρα να πούμε ότι θα βοηθήσει. Αν δεν κάνω λάθος, 20 ευρώ το μήνα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να καλύψει κάτι. Δεν είναι 20 ευρώ μόνο. Είναι ανάλογα πόσα οικογένεια είναι. Δεν είναι για ένα άτομο. Όταν είναι 4 άτομα θα βοηθήσει. Και όταν είναι 5 άτομα πιο πολύ ακόμη. Δεν είναι σοβαρή πολιτική. Τα βοηθήματα είναι σαν ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη είναι η οικονομική πολιτική. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση του Market Pass, είτε εκδίδοντας άλλη ψηφιακή κάρτα, είτε μέσω απευθείας καταβολής του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, όπου εκεί όμως θα λάβουν σε δύο δόσεις το 80% του συνολικού ποσού. Τα ποσά που θα πιστώνονται κάθε μήνα στις άλλες κάρτες θα μπορούν να αξιοποιούνται όποτε θέλει ο δικαιούχος, με καταληκτική ημερομηνία τα τέλη Αυγούστου. Αν με ρωτήσεις εμένα τι θα έπρεπε να γίνει, δεν θα επέτρεπα ποτέ να γίνει αυτό το μπάχαλο που έγινε. Δεν ξέρω αν είναι προεκλογική ιδέα για τα γνωστά αποτελέσματα. Έχουν όλα τα προϊόντα τα οποία είναι της φίρμας, τα οποία όντως ήταν χαμηλά, τα ακριβήναν και αυτά λίγο και ανεβάσαν όλα τα άλλα στο διόλ τη μάνα και μας δουλεύουν δίθεν για το καλά της νοικοκυράς. Με το ρυθμό των 10 ετήσεων το δευτερόλεπτο ξεκίνησε το Market Pass κατά τις πρώτες ώρες της λειτουργίας του. Πάμε αμέσως να συζητήσουμε το θέμα, αυτό και άλλα πολλά οικονομικά θέματα, με τον οικονομολόγο Ηρακλή Ρούπα. Κύριε Ρούπα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Οι πολίτες φαίνεται ότι ζητούν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία το κάτι παραπάνω για να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Ωστόσο, κύριε Ρούπα, αυτή είναι η ενδειγμένη λύση ενίσχυσης, δηλαδή μέσω των επιδομάτων? Είναι εύλογο
πρώτον το ερώτημα, αλλά ο οποίος εύλογη είναι και η σπουδή και η ταχύτητα με την οποία τρέχουν τα νοικοκυριά να ενισχύσουν το καθημερινότητά τους με την πρόσθεση το αυτό εισόδημα. Κοιτάξτε, καταρχάς εμένα με ενοχλεί η χρήση αγγλικών όρων σε διαδικασίες υποστήριξης της οικογένειας. Market pass. Τι σημαίνει market pass? Υπάρχει αγορά και υπάρχει και ενίσχυση. Πάσο παίρνω για να μπω κάπου δωρεάν, για να μπω σε ένα γήπεδο, να αγοράσω κάποια προϊόντα ή να κερδίσω κάτι. Δεν μου αρέσουν αυτές οι ορολογίες και με αυτή την λογική, ίσως τη λίγο έτσι δεικτική τοποθέτησή μου, θα καταλάβετε ότι μπορεί ναι μεν όλοι να θέλουν να ενισχυθούν, αλλά όπως είπατε κι εσείς, είναι ενδεδειγμένη λύση μόνο για τη χρονική στιγμή που διανύουμε σήμερα, δηλαδή τώρα, αυτή τη στιγμή. Σε ένα μήνα δεν θα είναι, σε τρεις μήνες δεν θα είναι και προφανώς σε ένα χρόνο, εάν δεν έχουν κάνει και ξαναγυρίσουμε πάλι, δεν έχουν γίνει ενέργειες, δεν έχουν ληφθεί μέτρα να υπάρξει μια άλλη διάρθρωση ή λειτουργία της οικονομίας σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι του νοικοκυριού, αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον δεν θα μιλάμε με τέτοιο ύφος ή με τέτοιους τόνους. Την ώρα που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα τρέχει με 15,4%, έτσι. Κοιτάξτε, δυστυχώς έτσι είναι. Και το πρόβλημα είναι ότι όταν προσφέρουμε μια ενίσχυση ή όταν αυξάνουμε το βασικό μισθό ή όταν προσφέρουμε μια αύξηση στις συντάξεις, κανένας δεν κάνει πίσω να κάνει την αριθμητική. Δηλαδή, το τόσο μείον τόσο ίσον μείον τόσο. Τι εννοώ? Όταν ο πληθωρισμός είναι μεγαλύτερος από την αύξηση η οποία δίνεται, αντιλαμβάνεστε ότι πάλι στο μείον είναι η οικογένεια. Είναι απλή αριθμητική, που μέσα στη σπουδή και μέσα στη δυσκολία της καθημερινότητας δεν το κάνουν όλοι, και λογικό είναι να πούμε okay, ας πάρουμε αυτά που έχουμε τώρα, γιατί έρχονται και κούλουμα και έρχονται και κάποιες μέρες που πρέπει να κινηθούμε έτσι, να αισθανθούμε κι εμείς τις γιορτινές μέρες, και θα δούμε, γιατί ο Έλληνας έτσι είναι, και θα δούμε τις επόμενες μέρες, τον επόμενο μήνα, μετά τις εκλογές και πάει λέγοντας. Okay, το συνδυάζουμε, το υποστηρίζουμε, αλλά μέχρι εκεί. Είναι και λίγο λάθος όρι. Δηλαδή, νομίζω, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα ως οικονομολόγος, μακροπρόθεσμα δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο το οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο που αφορά σε επίδομα. Έχει μία ανακούφιση πρόσχερη για 1-2 μήνες το πολύ και μάλιστα με ένα τόσο μικρό ποσό. Μπορεί και ένα νοικοκυριό να μην το λάβει και καθόλου υπόψη του. Βεβαίως και θα βοηθήσει. Αλλά και στο μέτρο το οποίο αντιλαμβάνεται σήμερα ο μέσος Έλληνας στην ακρίβεια εντός της οικίας του. Και δεν ξέρω τι μακροπρόθεσμο στόχο μπορεί να έχει ένα τέτοιο πείδωμα. Εκτός από τις εκλογές βεβαίως, έτσι, του Απριλίου. Κοιτάξτε, σίγουρα ο κύριος Πιερακάκης κάνει εξαιρετική παρουσία του έργου του και μάλλον θα είναι από τους πρώτους σε σταυρούς στην πρώτη Αθήνα. Είναι άλλο υπουργείο όμως. Είναι αυτός που υλοποιεί την πλατφόρμα. Όχι αυτός που χαράσει την οικονομική πολιτική. Προσέξτε, δεν το είπα τυχαία. Ξέρετε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι για την καθημερινότητα, άλλα για τα θεαθήνε και άλλα που απλώς δίνουν ένα στίγμα. Όπως είπατε πάρα πολύ σωστά και το έχουμε πει πολλές φορές, θα δεχόμουν με μεγαλύτερη εγκαρδιότητα όλα αυτά τα μέτρα αν συνοδευόντουσαν και από συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένη πολιτική για το πώς μπορεί να στηριχθεί η οικονομία, η βιομηχανία και όχι τα μεγάλα έργα μόνο, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Επίσης, εδώ πρέπει να τονίσουμε κάτι άλλο. Ότι στο κομμάτι που αφορά τα νοικοκυριά, με την ευρεία έννοια, ρόλο μπορούσε να παίξει και η περιφέρεια. Υπάρχουν δυνατότητες να αναπτυχθούν σχέδια και πολιτικές που μπορεί να υποστηρίξουν με κάθε μορφή και έκφανση, όχι μόνο το νοικοκυριό σαν νοικοκυριό, αλλά την οικογένεια, τη μικροεπιχειρηματικότητα και ούτω καθεξής. Αυτά δεν τα βλέπουμε, όχι γιατί ασκώ κριτική αυτή τη στιγμή στον κύριο Φαρμάκη. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το Φαρμάκη αυτό καθεαυτό. Φαντάζομαι ότι στη χώρα μας τέτοια πολιτική στις περιφέρειες δύσκολα υπάρχει. Και θα είναι μεγάλη εξαίρεση όπου υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν είναι μέσα στη φιλοσοφία της ενίσχυσης. Στη διαχειριστική φιλοσοφία των περιφερειών. Ακριβώς. Δεν είναι στην ενίσχυση κάθε κυβερνητική φιλοσοφία μέχρι σήμερα, από αυτές που έχουμε βιώσει. Το να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες και άρα και οι ίδιες οι περιφέρειες δεν μπαίνουν σε αυτή την ψυχολογία, έτσι. Να ψάξουν, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τέτοιου είδους θεσμούς. Εάν λοιπόν δεν αλλάξει η συνολική προσέγγιση πάνω-κάτω-κάτω-πάνω, δηλαδή κυβέρνηση-περιφέρεια και περιφέρεια-κυβέρνηση,
για να δούμε τέτοιου είδους πολιτικές, τότε θα μπορούμε να συζητάμε μεγάλο χρονικό διάστημα για πλάνα, προτάσεις, εισηγήσεις, αλλά ουδέποτε πρόκειται να υλοποιηθούν. Και βέβαια, σε αυτή τη φάση, ναι, μεν δεν δίνονται τα εχέγγυα στις περιφέρειες, αλλά κοιτάξτε να σας πω κάτι. Η πολιτική σήμερα, κατά τη δική μου άποψη, με ΙΤΑ και με ΟΜΙΚΡΟΝ ΙΟΤΑ, πρέπει να έχει δύο εκφάνσεις. Η πρώτη εκφάνση είναι πρέπει να κοιτάμε έξω από το κουτί. Όπως λένε οι ξένοι, think out of the box. Out of the box, ελληνιστή, ναι. Έξω από το κουτί. Τι σημαίνει αυτό? Να φύγουμε από τα τετριμένα, να φύγουμε από τα καθιερωμένα, να δούμε από την εύκολη διακυβέρνηση. Και για να το κάνουμε αυτό, οι πολιτικοί πλέον με όμικρον γιώτα πρέπει να έχουν ένα στόχο. Να είναι πολιτικοί μίας χρήσης. Να ξέρουν ότι θα βγουν, θα εκλεγούν μία φορά, θα κάνουν το σωστό, όποιο και να είναι το κόστος, έτσι, και μετά θα αποσυρθούν. Ουτοπικό. Μπορεί. Και δύσκολο σε μία χώρα που έχει μάθει με επαγγελματίες πολιτικούς. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Ζητήσατε την άποψή μου, σας λέω και τη δική μου πολιτική φιλοσοφία, όπως θα ήθελα να λειτουργεί και όπως θα ήθελα και εγώ να λειτουργήσει το πολιτικό σύστημα, για να μπορεί να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά και οι περιφέρειές μας, ειδικά η Ηλία, η Αχαΐα, ήμουνα πρόσφατα στον πύργο σε μια εκδήλωση, και η Αιτωλοκαρνανία να μπορεί να αναπτυχθούν στο βαθμό που τους αξίζει και που πρέπει. Μάλιστα. Είδομε. Μπροστά μας είναι οι εκλογές, τόσο οι εθνικές όσο και οι αυτοδιοικητικές τον ερχόμενο Οκτώβρη. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Στα προβλήματα της καθημερινότητας και της οικονομίας, το στίχημα της αλλαγής του κλίματος που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα με την ακρίβεια στα πάντα φαίνεται να αποτελεί βασικό στόχο τόσο στις εξαγγελίες των κομμάτων όσο και στους ίδιους τους πολίτες. Όπως όλα δείχνουν, οι ανατιμήσεις ήρθαν για να μείνουν. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε ένα χρόνο υπάρχουν βασικά αγαθά που αυξήθηκαν έως και 63%. Πηγαίνοντας προς το Μάρτιο, θα υπάρξει μείωση στις τιμές στα τρόφιμα, εκτίμησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, τονίζοντας μάλιστα ότι στο καλάθι του νοικοκυριού, μετά από αρκετές εβδομάδες, περισσότερα προϊόντα είχαν μείωση και λιγότερα αύξηση. Ωστόσο, με τον πληθωρισμό στα τρόφιμα στο 15,4% τον Ιανουάριο, υπερδιπλάσιο του δείκτη τιμών καταναλωτή, και με τις αυξήσεις του κόστους παραγωγής να μην έχουν περάσει σε μεγάλο βαθμό στις τιμές στο ράφι, όπως υποστηρίζουν οι εγχώριες βιομηχανίες, φαίνεται πως η ακρίβεια θα συνεχιστεί για πολύ περισσότερο, σίγουρα καθ' όλη τη διάρκεια του 2023 και ενδεχομένως και το 2024 με τους καταναλωτές στα όρια τους. Δεν αντέχουμε, αλλά τι να κάνουμε. Οι αυξήσεις και χειρότερα θα έχουμε. Δύσκολη η ζωή, δύσκολη. Να πηγαίνει να πίνεις έναν καφέ και να ντρέπεσαι να κεράσεις έναν άνθρωπο. Με τα λεφτά που παίρνουν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα ο κόσμος. Επόμενο είναι. Η ακρίβεια έχει φτάσει δυσθεώρατα ύψη. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Απλώς, είναι πολύ απλό. Κάθε μήνα ανεβαίνει όλα και ανεβαίνει, όλα και ανεβαίνουν. Οι μισθοί δεν φτάνουν, οι συντάξεις δεν φτάνουν. Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα στον τελευταίο χρόνο ένα καλάθι με 21 προϊόντα καταγράφει τουλάχιστον τριπλάσια ποσοστή αύξηση συγκριτικά με την αύξηση του μέσου μισθού του 2022. Και χωρίς να είναι πάντα η αιτία ο πόλεμος στην Ουκρανία. Συνολικά για ένα καλάθι με 21 βασικά είδη διατροφής και είδη νοικοκυριού, στο οποίο σημειωτέο δεν περιλαμβάνεται καν κρέας, πέρυσι την 1η Μαρτίου δίναμε 59,13 ευρώ, ενώ φέτος στις 14 Φεβρουαρίου για τα ίδια προϊόντα, όλα επώνυμα για λόγους σύγκρισης, πληρώνουμε σχεδόν 69 ευρώ. Δηλαδή 16,6% περισσότερο, όταν ο μέσος μισθός αυξήθηκε μόλις 5,3%. Θηριώδεις αυξήσεις που φτάνουν έως και 63%, όπως το υγρό απορρυπαντικό για το πλήσιμο των πιάτων, οι μέσες τιμές στα περισσότερα προϊόντα είναι υψηλότερες σε διψήφιο ποσοστό, με τους καταναλωτές να ζητούν τα αυτονόητα. Πρέπει να τις ελέγξει κάποτε η κυβέρνηση αυτά τα πράγματα. Να μην γίνονται σκροκέρδια, τίποτα άλλο, σκροκέρδια. Αλλά ο κόσμος δεν πάει άλλο. Θα πάει στις κάλπες μεθαύριο και θα ψηφίσει. Να μειώσει το ΦΠΑ, κάτι να κάνει. Πετρέλαιο ο κόσμος δεν μπορεί να βάλει, μέσα στην παγωνιά είμαστε. Να βάλουν εμπάργκο, να μην φέρουν εισαγόμενα, να βάλουν εμπάργκο στις τιμές. Να κάτσουν να σκεφτούν τον Έλληνα πολίτη. Αυτό που παίρνει 300 ευρώ και 400 ευρώ. Όχι αυτό που παίρνει 2,5 χιλιάρικα το μήνα, ούτε αυτό που παίρνει από δύο μεριές. Εισαγγελική δίωξη για υπόθεση μαστροπίας και σύσταση συμμορίας στην περιοχή της Μεσσηνίας είχε ασκηθεί σε 2 29χρονους Βούλγαρους, σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί και εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή πρωτοδικών Κυπαρισίας, τα οποία κρεμούσαν. Τα εντάλματα εκδόθηκαν την περασμένη Τετάρτη και οι δύο αλλοδαποί εντοπίστηκαν στην περιοχή του κάμπου της Ηλίας.
Για υπόθεση μαστροπίας και σύσταση συμμορίας στη Μεσσηνία κατηγορούνται οι δύο Βούλγαροι που συνελήφθησαν πριν από μερικές ημέρες από αστυνομικούς σε περιοχές της Ηλίας. Σε βάρος των δύο 21χρονων αλλοδαπών είχε ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα και είχαν εκδοθεί από την περασμένη Τετάρτη εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή πρωτοδικών Κυπαρισίας, τα οποία όμως εκκρεμούσαν. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και τελικά συνελήφθησαν σε περιοχή του Ηλιακού Κάμπου από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Αντιμετώπισης Παραβατικότητας Ευπαθών Ομάδων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας. Έπειτα από αστυνομική επιχείρηση της συγκεκριμένης ομάδας που έγινε το βράδυ της 5ης, συνελήφθη στα Λεχενά ο πρώτος αλλοδαπός και ο δεύτερος συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή του Τραγανού. Και οι δύο Βούλγαροι μεταφέρθηκαν στην Κυπαρισία και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος διέταξε να παραμείνουν στα κρατητήρια, ώσπου να απολογηθούν στον ανακριτή που εξέδωσε τα διοκτικά έγγραφα. Συνεχίζεται στο δικαστικό Μέγαρο Πύργου η δίκη για τα σοβαρά επεισόδια που είχαν σημειωθεί στην Πάτρα το Δεκέμβριο του 2019 ανάμεσα σε αστυνομία και αντιεξουσιαστές. Μάλιστα, όλα είχαν συμβεί με αφορμή τις πορείες για την επέτειο δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Πάμε στον συνάδελφο Γιάννη Τσουκαλά που παρακολούθησε από κοντά τη δίκη και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα. Κώστα, καλησπέρα. Επέτρεψε μου να σε διορθώσω και να σου πω ότι μετά από αρκετές αναβολές, σήμερα τελικά ξεκίνησε η δίκη. Σωστό. Η οποία εκδικάζεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηλίας στον Πύργο. Να πούμε ότι ξεκίνησε λοιπόν σε μια σφιχτικά γεμάτη αίθουσα. Από αλληλέγγυες και αλληλέγγυους προς τους κατηγορούμενους, ωστόσο ήταν ιδιαίτερα ισχυρή η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων τόσο εντός όσο και εκτός του δικαστικού Μεγάλου Πύργου. Κώστα, να πούμε ότι οι 5 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες όπως αυτή της κατοχής εκρητικών υλών και εκρητικών μηχανισμών αλλά και της έκρηξης από την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για την για την ανθρώπινη ζωή και είχαν συλληφθεί στις 6 Δεκεμβρίου του 2019 στα σοβαρά επεισόδια που είχαν σημειωθεί στην Πάτρα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Οι εικόνες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας είναι από το 2019. Ακριβώς. Και από τα επεισόδια που σημειώθηκαν όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή τότε έξω από το παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών στην Οδό Κορίνδου στην Πάτρα. Γιάννη, συνέχισε. Ακριβώς ήταν η πορεία, όπως είπαμε, για την πορεία μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Οι 5 κατηγορούμενοι είναι 3 άνδρες και 2 γυναίκες. Στην πλειοψηφία τους είναι άτομα που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, Κώστα. Κατά τη διάρκεια της αποδυτικής διαδικασίας κατέθεσαν συνολικά 11 μάρτυρες. Πρόκειται για 9 αστυνομικούς που ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων και συμμετείχαν στις προσαγωγές και μετέπειτα συλλήψεις των κατηγορουμένων και για 2 άτομα τα οποία συμμετείχαν στην πορεία και χαρακτηρίζονται ως φίλοι και γνωστοί των κατηγορούμενων. Να πούμε επίσης ότι κατά την έναρξη της δίκης όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες όπως αυτές τους έχουν αποδοθεί. Κώστα, να συμπληρώσω επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων έκανε λόγο για μια δίκη η οποία είναι δομημένη πάνω σε καταθέσεις αστυνομικών και δεν βασίζεται ούτε σε ευρήματα ούτε σε καταθέσεις πολιτών που να ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Βεβαίως δεν υπήρχαν και αυτόπτες μάρτυρες. Από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η ανταλλαγή που βλέπουμε στους δέκτες μας, μολότοφ ανάμεσα σε αστυνομικούς και αντιεξουσιαστές, έτσι. Και από ποινική ατμόσφαιρα, από τις συνεχείς ρήψεις χημικών προκειμένου να. Ακριβώς. Από τη μία χημικά, από την άλλη μολότοφ. Άρα δεν ήταν εύκολο να βρίσκονται αυτόπτες μάρτυρες εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς. Κώστα, η πρώτη συνεδρία σημερινή ολοκληρώθηκε, όπως σου είπα, με τις καταθέσεις 11 μαρτύρων. Το δικαστήριο διέκοψε και η δίκη των 5 νεαρών ατόμων θα συνεχιστεί την 3η 14 Μαρτίου του 2023. Κώστα. Μάλιστα, στις 14 Μαρτίου λοιπόν η συνέχεια της δίκης. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. 6 νέα οχήματα που αποκτήθηκαν με τη διαδικασία του leasing από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος παρέλαβε σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Τα νέα οχήματα ανανεώνουν σε σημαντικό βαθμό το στόλο οχημάτων στις υπηρεσίες του νομού και παρελήφθησαν για να καλύψουν τις ανάγκες κυρίως σε ορεινές και δύσβατες αγροτικές περιοχές.
26 νέα οχήματα με τα οποία ενισχύθηκε ο στόλος της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γιαννόπουλος. Με την παραλαβή τους καλύπτονται οι ανάγκες ασφαλούς μετακίνησης των υπηρεσιακών στελεχών και εργαζομένων, ενώ εξοικονομούνται σημαντικοί πόροι από τις αυξημένες δαπάνες συντήρησης των παλαιών οχημάτων. Μας παραδόθηκαν 6 νέα οχήματα, τα οποία έρχονται να προσθεθούν στα ήδη 2 οχήματα που είχαμε παραλάβει στα τέλη του προηγούμενου καλοκαιριού. Μάλιστα, πρόκειται για 2 οχήματα 4x4. Έτσι, λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο προχωράμε στην ενίσχυση, στη σημαντική ενίσχυση και ενδυνάμωση του στόλου των οχημάτων μας και παράλληλα εξασφαλίζουμε με αυτόν τον τρόπο την ασφαλή μετακίνηση των υπηρεσιακών μας στελεχών και των υπαλλήλων προκειμένου να μετακινούνται με ασφάλεια και να επιτελούν όπως πρέπει το έργο τους για την διενέργεια αυτοψυγών και ελέγχων. Τα νέα οχήματα που αποκτήθηκαν με τη διαδικασία της λειτουργίας χρονομίσθωσης leasing έρχονται να προσθεθούν στα 2 ακόμα οχήματα τύπου 4x4 που είχε παραλάβει η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας το περασμένο καλοκαίρι και τα οποία καλύπτουν σημαντικές ανάγκες από τότε. Πρέπει να επισημάνουμε και να πούμε ότι τα οχήματα αυτά αποκτήθηκαν με την διαδικασία της χρονομίσθωσης. Κατά αυτόν τον τρόπο περιορίζουμε σημαντικά το λειτουργικό κόστος. Συγκεκριμένα φεύγει από πάνω μας η δαπάνη, ό,τι έχει να κάνει για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης, αλλαγής ελαστικών, κάλυψη των ασφαλιστήριων συμβολέων και αρκετά άλλα. Πέρα όμως από αυτό, το λειτουργικό κόστος που έχουμε μια σημαντική εξοικονόμηση χρηματικών πόρων, λόγω του ότι πρόκειται για νέα οχήματα και μάλιστα οχήματα που συνδυάζουν καινούργιες τεχνολογίες, έχουμε μια πολύ σημαντική μείωση σε ό,τι αφορά το καύσιμο. Όσον αφορά τα υπόλοιπα οχήματα του στόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, κάποια από τα οποία είναι επιβαρημένα με πολλά χιλιόμετρα, σταδιακά θα αποσυρθούν καθώς είναι ασύμφορη οικονομικά η συντήρησή τους. Κάποια από αυτά λοιπόν θα αποσυρθούν, γιατί δεν αξίζει, δεν είναι συμφέρον για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας να εξακολουθεί να τα συντηρεί. Όμως υπάρχουν και κάποια οχήματα που μετά από αιτήματα φορέων και διαφόρων άλλων συλλογικοτήτων θα διατεθούν σε αυτά. Ακόμα μία επίσκεψη στις νοσηλευτικές μονάδες του Πύργου και της Αμαλιάδας πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλή στο βουλευτή Αχαΐας Νίκο Καραθανασόπουλο. Οι επισκέψεις γίνονται στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του κ. Καραθανασόπουλου στο νομό Ηλίας, όπου όπως τονίζει ο ίδιος, τα πράγματα στις δομές υγείας πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τα προβλήματα που ταλανίζουν τη δημόσια υγεία σε τοπικό αλλά και πανελλαδικό επίπεδο ανέδειξε ο βουλευτής Αχαΐας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Νίκος Καραθανασόπουλος. Κατά την διάρκεια των επισκεψεών του στις νοσηλευτικές μονάδες Πύργου και Αμαλιάδας στα πλαίσια της διήμερης περιοδίας του στο νομό Ηλίας. Οι πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα θα διωγγώσουν ακόμη περισσότερο, γιατί ακριβώς εμπορευματοποιούν όλο και περισσότερο την υγεία με βάση και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί πάλι να λειτουργεί ένα νοσοκομείο από μόνο του όταν δεν υπάρχει ή είναι υποτυπώδης πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτό θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Άρα λοιπόν γι' αυτό μιλάμε για μια ολική και ριζική αντιμετώπιση του ζητήματος, που θα ξεκινά από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που θα αποσυμφορεί τα νοσοκομεία και μετά την πλήρη στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό των νοσοκομείων. Ο κύριος Καραθανασόπουλος, συνοδευόμενος από στελέχη του κόμματος αλλά και της Τομεακής Επιτροπής, πραγματοποίησε συναντήσεις με τους εκπροσώπους των συλλόγων, εργαζομένων, των γιατρών και τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, όπου άκουσε τα προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Είχα μια οικοδομητική συνάντηση και με τα μέλη από το ΚΚΕ και τον βουλευτή του ΚΚΕ. Εξεθέσαμε και τα προβλήματα που σαφώς γνωρίζετε για την παθολογική αλλά και για τα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου και για τη στελέχωση σε νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, όλες τις ελλείψεις. Καταλαβαίνουν την ανάγκη στελέχωσης όλων των δημόσιων νοσοκομείων και εμείς ευελπιστούμε σε κάθε βοήθεια. Πούμε ότι αυξάνει το ενδιαφέρον της πολιτείας γενικότερα και της κοινωνίας για το νοσοκομείο μας και για τα θέματα υγείας και του νοσοκομείου αλλά και του νόμου γενικότερα. Πάντα καλωσορίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον και έχουν σαφώς τις απόψεις τους. Δεν χρειάζεται πάντα να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις και να εφράζεται αυτό το πράγμα, αλλά εγώ στέκομαι σε αυτό. Στην προαγωγή της δημόσιας υγείας. Αυτό κάνουμε εδώ πέρα εμείς μέσα στο νοσοκομείο, δημόσια υγεία. Αν μπορούμε να συνδυάσουμε και να συγκεράσουμε απόψεις.
Πάμε να δούμε ειδήσεις από την ευρύτερη περιφέρεια. Αντοχές δείχνει η τουριστική δυναμική της Καλαμάτας, η οποία αναπτύσσεται ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο τομέα τα τελευταία χρόνια, όπου έχει μετατραπεί σε προορισμό για όλο το χρόνο. Μάλιστα, τις ημέρες αυτές η πληρότητα αναμένεται ικανοποιητική, με τα παραδοσιακά δρόμενα των αποκριών να αποτελούν πόλο έλξης. Κρίσιμο ζήτημα η ανάπτυξη και των υπόλοιπων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, προκειμένου να παρουσιάζει πληρότητα και τους 12 μήνες του χρόνου. Ικανοποιητικά για τα δεδομένα πάντα της εποχής, κινείται η επισκεψιμότητα στην πόλη της Καλαμάτας στο πλαίσιο των απόκρεων. Πλησιάζουμε σιγά σιγά και στο τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας, που έχουν ξεκινήσει δηλαδή οι ερωτήσεις για διαθεσιμότητα. Θεωρούμε ότι θα είναι πολύ καλό το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας. Και αν αναλογιστούμε ότι τα προηγούμενα 3 έτη, δυστυχώς λόγω της πανδημίας, ήταν και κλειστά και τα ξενοδοχεία και λόγω των lockdown. Ξεκινάνε και οι πτήσεις σιγά σιγά στην πόλη μας, όπου θα βοηθήσει και τον ξένο τουρισμό να έρθει να επισκεφτεί την πόλη μας. Και φυσικά οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, συνεδριακός, σχολικός και μια σειρά από τέτοιες δράσεις που προσελκύουν κόσμο ακόμη και το χειμώνα. Σε βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα, οδεύουμε βεβαίως προς την άνοιξη, αλλά έχουμε αρκετό καιρό ακόμα ώστε να υποδεχθούμε εκδρομής, με την έννοια αυτούς που θα κάνουν απόδραση το Σαββατοκύριακο ή θα έρθουν για χειμερινές διακοπές. Δυστυχώς στην Ελλάδα ο τουρισμός μπαίνει σε χειμερή ανάρκη αυτή την περίοδο και η Καλαμάτα δεν είναι από τους προορισμούς που μπορούν να προσφέρουν αμιγώς χειμερινό τουρισμό, με την έννοια ενός χιονοδρομικού κέντρου ή κάτι άλλο. Παρόλα αυτά, η Καλαμάτα είναι πλέον ένας εύκολος προορισμός. Εμείς τουλάχιστον εδώ στο δικό μας ξενοδοχείο, στο Elite City Resort, με την κατάλληλη προεργασία και με τις σωστές συνεργασίες, να φροντίσουμε να γεμίσουμε αυτούς τους νεκρούς εντός εισαγωγικών μήνες με εναλλακτική μορφή τουρισμού. Δηλαδή αυτή την περίοδο θα δουλέψουμε πολύ με σχολικές εκδρομές. Υπάρχει συνεργασία με συγκεκριμένο γραφείο, όπου φροντίζει να γεμίσει αυτούς τους μήνες, δηλαδή Φεβρουάριο, Μάρτιο και προς Απρίλιο, με σχολικές εκδρομές, και όχι μόνο βέβαια, και στην πόλη γενικά είναι μια πολύ καλή τονωτική ένεση αυτό το κομμάτι. Ως επίσης έχουμε επενδύσει και στις συνεργασίες μας με εταιρείες, με γραφεία, ώστε να προωθούμε και να έχουμε επαναλαμβανόμενη κίνηση όσον αφορά το συνεδριακό μας κομμάτι. Τα συνέδρια, οι εκδρομές που διοργανώνονται σε πόλη μας, τα μεγάλα τα ξενοδοχεία, βοηθάνε και αυτές τα ξενοδοχεία, και ο συνεδριακός τουρισμός που έχει αρχίσει και έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά στην Καλαμάτα και σίγουρα βοηθάει και αυτός. Ικανοποιητικά φαίνεται πως είναι ήδη τα δείγματα και για την αμιγώς τουριστική καλοκαιρινή περίοδο, όπου το ενδιαφέρον έχει ξεκινήσει. Μέχρι το τέλος Ιουνίου, όπου γίνονται και τα επιστημονικά συνέδρια, έχουμε συνεχώς από το Μάιο και μετά τέτοιου είδους πελατειακό κοινό. Από εκεί και πέρα και για τις διακοπές έχουμε αισιοδοξία ότι θα πάει καλά και ότι θα είναι μια καλύτερη χρονιά από την περασμένη. Θεωρώ ότι θα είναι μια αρκετά καλή χρονιά. Το Πάσχα υπάρχουν κάποια email, κάποιες ερωτήσεις. Βέβαια μπορεί να λέμε ότι είναι πολύ κοντά, αλλά είναι πολύ μακριά δεδομένου και της κατάστασης. Πιστεύουμε όμως ότι η Ιωνία είναι πάρα πολύ καλή και το Πάσχα και το καλοκαίρι. Στο δρόμο κινδυνεύουν να βρεθούν 90 καθαρίστρες που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο τέλος Μαρτίου. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που έρχεται από το παρελθόν και αφορά κατά καιρούς το προσωπικό καθαριότητας και το υπόλοιπο προσωπικό του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει πάνω από 300 άτομα διοικητικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, το οποίο βρίσκεται σε ομοιρία με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν ακόμα και τα 20 χρόνια. Τη μονιμοποίηση του προσωπικού καθαριότητας του Πανεπιστημίου Πατρών ζητούν οι εργαζόμενοι. Το πρόβλημα αυτό όσον αφορά το προσωπικό καθαριότητας ξεκινάει από τη στιγμή που ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βορύδης, εισηγείται και ψηφίζεται στη Βουλή ο νόμος που αφορά τις συμβάσεις και τις προκηρύξεις μέσω του ΑΣΕΠ το 2021. Ουσιαστικά αυτός ο νόμος δεν δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους όπως τους συναδέλφους μας, οι οποίοι έχουν προσληφθεί στο Πανεπιστήμιο μέσω ΑΣΕΠ,
να με τη λήξη της σύμβασής τους να ξαναείνει υποψήφιοι. Εμείς δεν ζητάμε αυτή τη στιγμή μόνο τη στήριξη μιας παράτασης που αν θα πάρθει, γιατί αυτό εξυπηρετεί μόνο τις ενστάσεις αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στα δικαστήρια. Εμείς ζητάμε να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και να βγει μια προκήρυξη ή να μονιμοποιήσει το προσωπικό. Μιλάμε για 15, 20 χρόνια και 25 που υπάρχουν κυρίες που είναι να συνταξιοδοτηθούν, που υπάρχουν άνθρωποι που, όπως είπε και η κυρία γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι θα έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Οι συμβάσεις λήγουν και κινδυνεύουν να βγουν στο δρόμο. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι είπαν οι συνάδελφοι ότι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφοι της καθαριότητας πληρώνονται από το Πανεπιστήμιο με νόμο επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και υπουργού του κ. Κατρούκαλου. Βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση με νόμο της Νέας Δημοκρατίας επί υπουργίας του κ. Βορύδη. Αυτή τη στιγμή απαιτούμε, έτσι ώστε οι συναδέλφισες και οι συνάδελφοι στο κομμάτι της καθαριότητας σε πρώτη φάση να μονιμοποιηθούν, και αν αυτό αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτό, οι προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ να μοριοδοτηθούν βάσει προϋπηρεσίας και όχι βάσει ανεργίας όπως έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με ένα εργολάβο που όλοι ξέρουμε τις συνθήκες που θα δουλέψουν. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ο εργολάβος προσλάβει τις ίδιες. Δηλαδή με μισθούς οι οποίες θα είναι 3 κατοστάρικα, οι περισσότερες από αυτές θα είναι ανασφάλιστες γιατί θα μοιράζονται τα ένσημα ή ταυτόχρονα με το πανεπιστήμιο θα τους στέλνει και στο νοσοκομείο, θα τους στέλνει και στο τάδε μπακάλικο, θα τους στέλνει και από εδώ και από εκεί. Και φυσικά θα είναι έξω από το ATM, την τράπεζα και τα υπόλοιπα, ώστε να παίρνει πίσω το δώρο, να παίρνει πίσω τις υπερορίες, όλα αυτά που ζούμε καθημερινά, έτσι στον ιδιωτικό τομέα κυρίως, με τους εκβιασμούς των εργολάβων και των εργοδοτών. Ζητούν παράλληλα να μην προχωρήσει ο διαγωνισμός, μέσω του οποίου η καθαριότητα αναμένεται να περάσει σε εργολάβο. Όλοι οι σύλλογοι έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους και δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε, όπως είπε η συναδέλφισσα πριν στα θεία, δεν θα επιτρέψουμε να μπουν τα συνεργεία μέσα στο Πανεπιστήμιο. Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στα άρματα του πατρινού καρναβαλιού. Λίγα 24 ώρα πριν βγουν στους δρόμους της Αγαγής Πρωτεύουσας, την ερχόμενη Παρασκευή και πριν τη συμμετοχή τους στη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής. Το φετινό καρναβάλι αναμένεται να σπάσει όλα τα κοντέρ συμμετοχής μετά από 3 χρόνια περιορισμών λόγω της πανδημίας. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δούμε τις τελευταίες εργασίες στο καρναβαλικό εργαστήρι, τόσο στο άρμα του Βασιλιά Καρνάβαλου όσο και στα υπόλοιπα 7 μεγάλα άρματα που θα παρελάσουν. Όλα είναι έτοιμα για την μεγάλη γιορτή της Πάτρας, το Πατρινό Καρναβάλι του 2023 που επιστρέφει. Στο Καρναβαλικό Συνεργείο οι τεχνίτες έδωσαν και φέτος τον καλύτερό τους εαυτό και τα άρματα είναι έτοιμα για να παρελάσουν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή στη μεγάλη παρέλαση. 7 νέα άρματα θα δούμε στο φετινό καρναβάλι από το Καρναβαλικό Συνεργείο του Δήμου Πατρέων. 5 από αυτά είναι εντελώς καινούρια. Τα άλλα 2 έχουν ανακατασκευαστεί, έχοντας φτιαχτεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ουσιαστικά δεν τα έχουμε δει να παρελάβουν. Τελειώνεται το άνθινο. Θα σπαθούμε, ναι. Αυτό την τελευταία μέρα, έτσι, για να μην χαλάσουν τα γαρίφαλα. Ακόμα δεν έχουν μπει τα γαρίφαλα. Δεν έχουμε ξεκινήσει καν για τα γαρίφαλα. Όλα τα άλλα βλέπουμε πολλή δουλειά και σπουδαίο, εκπληκτικό πραγματικά αποτέλεσμα. Προσπαθούν τα παιδιά εδώ και εμείς όλοι μαζί να δείξουμε κάτι καλό. Το πρώτο είναι ο Βασιλιάς Καρνάβαλος, φυσικά φτιαγμένος από τα χέρια του Νίκου Λιβάνη. Πρόκειται για ένα μεγάλο Λούνα Πάρκ με πολλές καρναβαλικές φιγούρες, στο οποίο δεσπόζει η μορφή του Βασιλιά Καρνάβαλου. Το δεύτερο είναι το άρμα της Βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού. Πρόκειται για ένα άρμα που είναι αφιερωμένο στην ειρήνη. Κυριαρχεί η λέξη ειρήνη σε διάφορες γλώσσες του κόσμου, γραμμένη πάνω στα κτίρια που το συνθέτουν και ένα μεγάλο περιστέρι πάνω στο οποίο θα βρίσκεται η Βασίλισσα Κατερίνα Βενέρη Σιούλη, που θα χαιρετά τον κόσμο.
το τρίτο είναι ο προπομπός του καρναβαλιού. Είναι μια καρναβαλική μουσική μπάντα με διάφορες καρναβαλικές φιγούρες οργανοπαικτών. Από τυμπανιστές, κιθαρίστες, ντραμίστες και άλλους. Είναι μια δουλειά του Νίκου Λιβάνη που παραπέμπει στην καρναβαλική ξενιασιά και στην καρναβαλική διάθεση μέσω της μουσικής. Το τέταρτο άρμα και αυτό έργο του Νεκτάριου Σαριγιάννη είναι και αυτό αφιερωμένο στην ειρήνη. Το πέμπτο άρμα είναι σατυρικό και ονομάζεται Hell Oil. Είναι φτιαγμένο από τον Νεκτάριο Σαριγιάννη και ουσιαστικά καυτηριάζει την όλη κατάσταση της ενεργειακής κρίσης και της ανατιμής στα καύσιμα που κυριαρχούν στη ζωή μας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από το σταθμό μας λίγο μετά τα μεσάνυχτα με την Κατερίνα Πολυδόρου. Πολύ σημαστε ποτάλο, πάρα πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.